Σε αναμονή για τη μελέτη στατικής επάρκειας, φαίνεται πως βρίσκεται ο Δήμος Καβάλας για την αξιοποίηση του παλιού κάτω νοσοκομείου, όπως έκανε γνωστό σε δηλώσεις του στο ένα τσάνελ ο Δήμαρχος Θόδωρος Μουριάδης. Αυτή τη στιγμή γίνεται ο στατικός έλεγχος. Καταρχήν, το διοικητικό έχει τελειώσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι το 80% πλέον ανήκει στο Δήμο και το 20% ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Στην Τετάρτη είπε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται ο στατικός έλεγχος του κτηρίου, να δούμε δηλαδή, γιατί είναι ένα κτίριο παλιό. Έχουν αλλάξει οι αντισεισμικοί κανονισμοί, είναι υποχρεωτικά πλέον πρέπει να γίνεται ο έλεγχος για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ανάλογα πώς θα το μισθώσουμε. Και ταυτόχρονα, τώρα σύντομα, τελειώνοντας και η στατική μελέτη, θα γίνει πλέον η τεχνοοικονομική, ας το πούμε έτσι, μελέτη, βάσει της οποίας θα απευθυνθούμε πλέον στην αγορά για τη μίσθωση του ακινήτου. Μέχρι στιγμής υπάρχουν τρεις ενδιαφερόμενοι, ξεκαθάρισε ο κύριος Μουριάδης, ενώ όλοι βρίσκονται σε αναμονή της μελέτης στατικής επάρκειας. Μέχρι στιγμής, δηλαδή, εμένα μου έχουν επισκεφθεί τρεις ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι οι δύο είχαν να κάνουν με τα Ινστιτούτα Ομορφιάς, τέλος πάντων, σαν σπα. Και το ένα που ήταν για ιατρική κλινική. Αυτές ήταν οι τρεις προτάσεις μέχρι τώρα. Όμως όλοι περιμένουν τον στατικό έλεγχο του κτηρίου για να ξέρουν πού θα επενδύσουν. Γιατί μπορεί να είναι ένα κτίριο που να θέλει πάρα πολλά χρήματα για να φτιαχτεί, οπότε ανάλογη θα είναι και η προσφορά, ή να θέλει λιγότερες παρεμβάσεις, οπότε θα είναι μεγαλύτερη και η προσφορά. Τέλος, όσον αφορά την αξιοποίηση της καπναποθήκης του ΤΕΑΦΚΕ, ο Δήμαρχος Καβάλας τόνισε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από πλευράς του Ταμείου του πρώην ΙΚΑ για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του. Ελπίζω να αληθεύουν αυτά που έχω διαβάσει κι εγώ, ότι σκοπεύει το ΙΚΑ, το ΤΕΑΦΚΕ τέλος πάντων, που είναι ένα παράρτημα του ΙΚΑ, ένα ταμείο του ΙΚΑ, να το εκμεταλλευτεί, γιατί πράγματι είναι ένα κτίριο το οποίο και αυτό μένει ανεκμετάλλευτο.